θέσω κάτι την Πέμπτη με την Αυγή, επειδή είναι και από τους ανθρώπους που βρεθήκαμε μαζί στην Κύπρο και αυτή άκουσε πάρα πολύ. Θα διανέμεται το φιλμ «Οι Κυπρές» που έχει ετοιμάσει η Βασιλική Κατριβάνου. Δεν θυμάμαι με ποια... Πού είναι η Βασιλική, είναι εδώ. Ναι. Έλα, πες δύο κουβέντες εσύ, Βασιλική. Είχα την τύχη να δω το φιλμ όταν το παρουσίασε σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους στην Πράσινη Γραμμή. Έλα, Βασιλική. Λοιπόν, έχουμε μία ολόκληρη ώρα. Αφού μας παρουσιάσει η Βασιλική σε ένα λεπτό, περιμένουμε, επειδή οι βασικοί διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, και είναι πολύ μεγαλύτερο από την εκδήλωση από την αρχή, ο Παύλος Καρδιανός από την εποχή και ο Χάρης Γολέμης από Transform Europe, πιθανόν να θέλουν να πούν κάτι και να μην είναι τόσο σκληρός ο χρόνος μαζί τους, ας πούμε ότι μπαίνουν στην πρώτη σειρά και μετά θέλω χέρια, ποιος θέλει να συνεχίσει. Βασιλική, ο λόγος δικός σου. Ευχαριστώ, γιατί δεν είχα προετοιμαστεί για να πω κάτι, αλλά είχα πάει, όταν ήταν το σχέδιο, να ψηφιστεί το σχέδιο ΑΝΑΝΕ για το δημοψήφισμα, είχα πάει στην Κύπρο και είχα δουλέψει με μια ομάδα Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων γυναικών και μαζί φτιάξαμε ένα φιλμ, το οποίο το δουλεύαμε συνέχεια μαζί και αυτές το χρησιμοποίησαν μετά για να το κάνουν προβολές στο ελληνοκυπριακό και στο τουρκοκυπριακή μεριά και να ανοίξει ένας διάλογος. Και εγώ θυμάμαι τότε που ήμουνα στο διάλογο, καταρχήν να μένει ο κόσμος 3 ώρες. Γιατί? Γιατί 30-40 χρόνια μετά το θέμα δεν είχε συζητηθεί. Και δίψαγε ο κόσμος σε άλλο πλαίσιο να κάτσει να μιλήσει μετά την προβολή της ταινίας. Και θυμάμαι να λένε, ας πούμε, παιδιά, γίνανε αυτά γιατί προβάλλονταν τα πράγματα και από όπως τα βλέπαν οι Τουρκοκύπριες και όπως τα βλέπαν οι Ελληνοκύπριες. Και να ρωτάνε οι μεν τους δε, γίνανε έτσι. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή το τραύμα, επειδή δεν έχει δουλευτεί ποτέ και έκλεισε η γραμμή, δεν έχουν ούτε τα πραγματολογικά στοιχεία, αλλά σαφώς δεν έχουν δουλέψει τις σχέσεις τους. Νομίζω ότι τώρα το πράγμα έχει πάει πολύ πιο μπροστά, ακόμα και ενώ έχει μείνει πολύ πίσω, μακάρι να έχει γίνει λύση τότε, έτσι. Τότε τώρα θα είχαν βγει και τα στρατεύματα, θα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά το ότι άνοιξε, ας πούμε, και μπορεί και περνάει ο κόσμος, αυτό η σχέση δημιουργεί μια άλλη κατάσταση, η οποία θα έπρεπε να τη δούμε λίγο περισσότερο τι καινούργιο έχει φέρει και τι έχουν δημιουργήσει, αλλά μόνο η συνέβρεση υπάρχει. Μόνο σας πω ένα ακόμα που θυμάμαι φοιτητές να μου λένε για να δείτε την κατάσταση ότι εμείς είμαστε φίλοι στο Facebook με Τουρκοκύπριους, αλλά φοβόμαστε να περάσουμε απέναντι για να μην προδώσουμε τους γονείς μας και τους παππούδες μας. Δηλαδή, πραγματικά τα πράγματα έχουν παγώσει και κάπως πρέπει να ξανα... Σίγουρα θα έχουν περάσει πολλά τώρα και θα έχει μπει μια ροή, αλλά όλα αυτά πρέπει να δουλευτούν. Και όσο δεν υπάρχει λύση, αυτό είναι όλο και χειρότερο. Εγώ τώρα σκέφτομαι σαν αριστερά, σαν καταρχήν ένα θέμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, έτσι. Το τι θα αποφασίσουμε και αυτό έχουμε να στηρίξουμε. Αλλά σκέφτομαι σαν ελληνική κυβέρνηση αριστεράς. Αυτό που έχουμε να στηρίξουμε είναι τη λύση και να, όχι μόνο να μην βάλουμε εμπόδιο στο όνομα οποιοσδήποτε εθνικισμού ή οποιασδήποτε ασφάλειας, αλλά να το σπρώξουμε. Και εκεί θα αισθανθούμε περήφανοι και εκεί θα αφήσουμε ένα αποτύπωμα που αξίζει να αφήσουμε σαν αριστερή κυβέρνηση όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και όσο πέφτει στο χέρι μας, που δεν μας πέφτει και λόγος. Όχι. Okay. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ λέω από Κώστας Διάκο. Είμαι σύντροφος, είχαμε την απαντήματα σε όλη τη ζωή, περισσότερο ίσως από εσάς. Και ξέρω κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό για μένα. Το βασικό είναι το γεγονός ότι εγώ έχω γεννηθεί και κατάγομαι από την Αμόχωστο. Είμαι Κύπριος.
Και θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα, επειδή μπαίνουν μου έρχονται δύο παραδείγματα απλά. Παράδειγμα απλό, το πρώτο. Ο μεευτήρας της μητέρας μου, από την οποία είχα την τιμή να είμαι σε αυτόν τον κόσμο, ήταν το Κοκκίνιος. Και όταν ήμασταν δυστυχώς στην περίοδο της εισβολής στην Κύπρο, ήμασταν στην πράσινη γραμμή και δεν μας χώριζαν απλώς κάποια πράγματα, κάποια σακούλια μας χώριζαν να πάρουν. Μεταξύ Τουρκικρίων και Ελληνοκυπρίων αλλάζαμε τις καραβάνες, γιατί κάθε Τετάρτη την Παρασκευή εμείς δεν τρώγαμε κρέας, γιατί είναι το προβλέπει η χριστιανική θρησκεία, και εμείς τους δίναμε Σάββατο και Κυριακή, που αυτοί δεν τρώγανε τα φαγητά που θέλανε πάλι για τη θρησκεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η σχέση μεταξύ των Κυπρίων και των Κυπρίων είναι ένα φτιαχτό πράγμα, και δεν κρύβω να το πω ότι φτιάχτηκε από τους Εγγλέζους κατά την περίοδο της Ιόγκα. Το θέμα του ανθρώπου είναι. Πάμε σε κάποιες συνομιλίες. Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να πετύχουν. Εάν δεν πετύχουν αυτές οι συνομιλίες, κάποιοι φίλοι εδώ μιλήσαν για την Κύπρο ή για την Ελλάδα και την Τουρκία. Εγώ θα πω ότι αν αυτές οι συνομιλίες δεν πετύχουν, θα υπάρχει σοβαρότατο διεθνές πρόβλημα. Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και λίγο βορειότερα προς την πλευρά της Ουκρανίας και λίγο νοτιότερα σε ό,τι έχει σχέση με τους αδελφούς τους Πολμάνους στην Αίγυπτο κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ενισχύσει τις τάσεις που ο σύντροφος Τουρκοκύπριος επισήμανε να βρεθούμε κάποια στιγμή με τη Βόρεια Κύπρο εν είδη Κρυμαίας. Και θα τρέχουν κι άλλα. Άρα πρέπει να βρεθεί μία λύση, η οποία δεν θα είναι ικανοποιητική. Η οποία, αν θέλετε, σύμφωνα με τις γενικότερες ηθικές και πολιτικές αρχές, δεν θα είναι δίκαιη. Δεν μπορεί το ένα στα τέσσερα να έχει τα ίδια δικαιώματα. Όμως είναι αναγκαίο να υπάρξει. Και αν αυτό το πράγμα υπάρξει, έχει στη διάθεσή του τον χρόνο από την επικοινωνία, την κοινωνική και οικονομική διαδικασία, να βρει τον τρόπο της συμβίωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι ότι η επίλυση των προβλημάτων των θεσμικών της Κύπρου από τη Γενέβη δεν στηρίζεται σε ιδεολογικά κριτήρια, αλλά σε εθνικιστικά κριτήρια, σε εθνικά, για να είμαι πιο αυτός. Τι σημαίνει? Όταν παραδείγματος χάρη προτάθηκε ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος όντως να εναλλάσσονται μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, υπήρξε μια εξαιρετική πρόταση, η οποία έλεγε να υπάρχει κοινό ψηφοδέλτιο των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Δύο πρόεδροι με τους Τουρκοκυπρίους τους, δύο Τουρκοκυπρίοι με τους Ελληνοκυπρίους τους. Τότε η διαφορά θα ήταν δεξιά, αριστερά, κέντρο, αυτά τα πράγματα. Σήμερα δυστυχώς με την παρέμβαση του Ερντογάν, δυστυχώς η τουρκοκυπρική πλευρά, αν δεν κάνω λάθος, ότι από εκεί προέρχεται, επιμένει στην περίπτωση της εναλλαγής να είναι ξεχωριστά τα ψηφοδέλτια. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε περισσότερο ιδεολογικό χαρακτήρα στη λύση και λιγότερο επίλυση των εθνικών διαφορών. Γιατί αυτές οι εθνικές διαφορές, όπως ο κ. Βασιλιτρίου είπε προηγούμενα, είναι πολύ παλιές και πρέπει να τις φτιάξουν, να τις διορθώσουν. Δεν έχει τίποτα με το Τουρκοκύπριο και του Ελληνικύπριου να αλλάξουν, να αισθανθούμε αντίθετα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα που υπάρχει είναι το Κυπριακό και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι, είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά εσύ από τα πράγματα, θα είναι το πρώτο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο θεσμικά θα υπάρχουν δύο θρησκείες και δύο εθνικότητες, οι οποίες έχουν σοβαρές αποστάσεις μεταξύ τους. Δεν είναι μεταξύ Προτεσταντών και Καθολικών, θα είναι μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών.
αυτό θα λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα από τους προοδευτικούς χώρους και ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δούμε μια άλλη Ευρώπη, πιο κοινωνική, πιο ανοιχτή, λιγότερο αρνητική στο προσφυγικό και μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Το δεύτερο θέμα που υπάρχει για την Ευρώπη, το θέμα είναι τα σύνορά της. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κύπρο ενιαία και ως ενιαίο κράτος έχει τα αποτελέσματά της. Εδώ να ψέξω και δεν ήμουν από αυτός. Να ψέξω όσους λέγανε τότε με τον αείμνηστο Κρανιθιώτη ότι εφόσον πρέπει να αναγνωρίζεται η ελληνική δημοκρατία δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βόρειο τμήμα της Κύπρου το οποίο είναι υποκατοχή. Παρά τα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε το αντίθετο και βλέπουμε σήμερα το θετικό ρόλο που έχει η παρουσία του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε χιλιάδες πράγματα τα οποία επιλύονται ή πρόκειται να επιληθούν στη Γενέβη. Το αρνητικό. Ευρώπη και Κυπριακό. Το αρνητικό συνίσταται στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν. Εγώ ως Ευρωπαίος, ξεχνάω το Έλληνες. Δεν είναι δυνατόν. Ευρωπαϊκό κράτος που έχει τις πλήρες εγγύσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών θεσμών. Να υπάρχει εγγύηση από δύο κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μία είναι η Τουρκία και η άλλη είναι η Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα είναι, σας ευχαριστούμε κύριε Γιάννη. Λοιπόν, με βάση αυτό το δεδομένο, θεωρώ ότι είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία. Μισό λεπτό μου. Αλλά μισό διαροπάλου. Διαροπάλου. Η Ελλάδα, το Κυπριακό στην Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε για ένα λόγο. Διότι μετεμφυλιακά κάλυψε τα προβλήματα τα πατριωτικά. Ένφερ και ένφερ. Η μία πλευρά έλεγε αυτά που έλεγε και η άλλη πλευρά μην ξεχνάμε ότι το πρώτο φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα ξεκίνησε με το Κυπριακό ζητώντας ένωση. Δηλαδή το παίξιμο της περίοδου εκείνης και η συγκυρία εκείνη μας υποχρέωσε να διαμορφωθούν όλες εκείνες οι συνθήκες που να προκύψουν οι χαμένες ευκαιρίες τις οποίες ο Νίκος πολύ χαρακτηριστικά επισήμανε και τις οποίες δεν αποδεχθήκαμε γιατί ακριβώς πότε από τη μια, πότε από την άλλη δεν δεχόντουσαν τις λύσεις αυτές. Δέστε το μακεδονικό, το ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική μια τέτοια ενέργεια που έκανε οι δύο εφημερίδες τόσο η εποχή όσο και η αρχή. Άλλωστε από αυτές τις δύο εφημερίδες το περίμενα θα το θετική. Πολύ καλό πρόεδρος κόσμος. Ήταν Αντώνη Γιάκου. Ελίκης Βάριος. Ωραίες. Πολύ σκαλοπρέδρος κόσμος. Δεν το βγάλαμε τόσο καλό. Στέκεται αντίθετο στην διαδικασία επανένωση του νησιού με μια αντίληψη ότι αυτή θα έπρεπε να γίνει με μια σύνδεση, ας το πούμε έτσι, των δύο κοινοτήτων. Δηλαδή με ένα φτιάξιμο ενός απολύτως ενιαίου, μιας απολύτως ενιαίας οντότητας, η οποία δεν περιέχει τίποτα, δεν πρέπει να περιέχει τίποτα από την μέχρι τώρα πραγματικότητα. Εδώ χρειάζεται μια πολύ ρεαλιστική ματιά. Υπάρχουν δύο κρατικές οντότητες στο νησί. Η μία αναγνωρισμένη στα πλαίσια του ΟΗΕ, η άλλη δεν είναι, αλλά είναι κρατική οντότητα. Υπάρχουν δύο κρατικές γραφειοκρατίες, υπάρχουν δύο αστυνομίες, δύο εκπαιδευτικά συστήματα, υπάρχει το ΡΙΚ από τη μία μεριά, το ΒΑΙΡΑΚ από την άλλη. Αυτά διαλύονται μόνο με πόλεμο. Είναι άοπλη κατάκτηση όπως έγινε στην Ανατολική Γερμανία και πλέον στην Εθνική Γερμανία. Η προηγούμενη ευρωπαϊκή εμπειρία επανένωσης χώρας είναι στη Γερμανία. Στην Ανατολική Γερμανία όμως διαλύθηκαν όλες οι οργανώσεις όλων των θεσμών, απολύθηκαν δημόσιοι υπάλληλοι, τα μεροκάματα ήταν μικρότερα και μισθοί για τους Ανατολικογερμανούς, ουσιαστικά λέγανε οι Ανατολικογερμανοί, κατακτήθηκαν από τη Δυτική Γερμανία αόπλος. Και είναι ένα έθνος. Χωρίς να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση της εθνοτικής καταγωγής και της θρησκείας που παίζει ένα ρόλο.
Επομένως, εδώ χρειάζονται πραγματικά αμοιβές υποχωρήσεις και εγώ γίνοντας θεωρώ ότι η αριστερά στην Κύπρο, ελληνοκυπριακή και του κυπριακή σαφώς, πρέπει να πάρει απάνω της την όποια συμφωνία αποδεχτεί η ίδια, αποδεχτεί ο κυπριακός λαός και οι δύο κοινότητες κυπριακού λαού και να ανοίξει ένα μέτωπο πάλις για να λιάνει τις γέλιες, για να την αλλάξει ίσως μετέπειτα. Ή τώρα ή πολύ δύσκολα αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν σας κουράσω πολύ, για να σας αποδημιουργήσουμε. Λοιπόν, δεν θα σταθώ καν στις ωφέλειες μιας πολυπόθετης λύσης. Από το γεωπολιτικό κομμάτι, Κύπρος πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή η οποία φλέγεται, είτε φλέγεται στη Συρία και στο εσωτερικό της Τουρκίας, είτε ζει στις αβεβαιότητες της Αιγύπτου, είτε είναι στη διαλυτική κατάσταση όπως η Λιβύη. Ας σκεφτούμε το πολλαπλασιαστικό όφελος μιας στέρεας λύσης στην Κύπρο, το πολλαπλασιαστικό όφελος για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις των δύο δυνάμεων που καλώς ή κακώς είναι σύμφωνα με τις συμφωνίες Ρήξης Λονδίνου οι Κύπριες, όσον αφορά και τα υπόλοιπα ελληνοτουρκικά ζητήματα, αν έχουμε ένα επιτυχημένο παράδειγμα σε αυτό το γύρο. Βέβαια δεν πετάμε στα σύννεφα, εμείς στηρίζουμε αταλάντευτα τη δικαιωτική ριζωνική ομοσπονδία, γνωρίζουμε όμως ότι έχει και δυσκολίες πολλές ως μοντέλο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ομόσπονδου κράτους δεν μιλάμε για ένα κράτος σαν το Βέλγιο, το οποίο ήδη έχει τις δικές του δομικές λειτουργίες. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο χωρίστηκε με αίμα. Και πολύ πριν το 1974, όπως υπόθηκε, με θύματα και από τις δύο πλευρές, αλλά και με την εισβολή του 1974. Με τους ξεριζωμούς, με τους αγνοούμενους και τα δεξιστιά, αλλά υπάρχει βαθύτητα. Το οποίο όπως υπόθηκε, αυτό το τραύμα στοιχειώνει ακόμη και σήμερα πολύ κόσμο και αποτελεί ας πούμε ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο πατάνε οι δυνάμεις του λαϊκισμού κάθε φορά για να οδηγήσουν σε ακόμα μία αποτυχία, δηλαδή σε ακόμα ένα βήμα προς την τεφάτητο δικοτόμηση. Η Δικοινωτική Ριζωνική Ομοσπονδία έχει δυσκολίες, αλλά για μας η Δικοινωτική Ριζωνική Ομοσπονδία έχει σημαντικές δυσκολίες. Θα έλεγα στην περίπτωση της στην περίπτωση της Κύπρου είναι ένα μοντέλο το οποίο θα χρειαστεί και οι δύο πλευρές, ολόκληρος ο κυπριακός λαός, όλες οι γενιές να ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία για να δουλέψει ως σύστημα. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι το μόνο βιώσιμο σύστημα που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις εκείνες για να προχωρήσουμε σε μία λύση όχι διχοτόμησης αλλά πραγματικής ένωσης του νησιού. Τελευταίο ζήτημα, πριν τις γιορτές είχα τη χαρά και την τιμή να βρεθώ στα κατεχόμενα καλεσμένος του ΤΣΕΤΕΠΕ, του Ρεπαμπλικανικού Κόμματος, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο διαχρονικά μαζί με άλλες δυνάμεις, όπως το κόμμα Νέα Κύπρος που εκπροσωπεί ο φίλος μου Μουράτ και άλλες δυνάμεις αριστερές, έχουν παλέψει απέναντι σε θεούς και δαίμονες για να έχουμε μια λύση δικαιωτικής ζωνικής ομοσπονδίας του Κύπρου από την πλευρά την τουρκοκυπριακή. Τα συμπεράσματα που έβγαλα από αυτή την επίσκεψη, που ήταν πάρα πολύ χρήσιμο σε εμπειρία, ήταν δύο. Ότι πρώτον, είμαστε πολύ πιο κοντά από το παρελθόν συμπεριλαμβανομένου των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο ΑΝΑΝΗ σε συμφωνίες πάνω σε κρίσιμα ζητήματα αυτή τη φορά. Ξεχωρίζω δύο που είναι το εδαφικό ή η επιστροφή των πληθυσμών Ελληνοκυπρίων και η κίνηση του κόσμου στο νησί, ας πούμε χαρακτηριστικά ζητήματα που μου ανέφεραν. Και το δεύτερο είναι το εξής και έχει να κάνει με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις, γιατί είναι και το ζήτημα που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία ως εγγύητρες. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι όταν μιλάμε για μια εξέβρεση λύσης για τα ζητήματα ασφάλειας και εγγύησεων.
από τη μία πλευρά, και σωστά το βάζει η ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί μία λύση να καταστεί λύση αν καθιστά την Ελλάδα και την Τουρκία συνυπεύθυνες για τα άλλα, για άλλα 50-60 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, μία λύση για να καταστεί λύση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι στο ζήτημα ασφάλειας καμία από τις πλευρές δεν μπορεί να νιώσει ανασφαλής. Όχι υποκριτικά, όχι εθνικιστικά, πραγματικά. Και αυτό το βλέπουμε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό αυτές τις μέρες στη Γενέβη. Πρέπει να βρεθεί δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, χρυσή ισορροπία πάνω σε αυτό το ζήτημα που φαίνεται ότι είναι πιο ευαίσθητο και έχει υπερτονιστεί αυτή τη φορά. Να βρεθεί χρυσή ισορροπία μιας μεταβατικής συμφωνίας που θα συμπεριληφθεί στη συνολική συμφωνία που θα πάει στα δύο δημοψηφίσματα για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε μια Κύπρο ενωμένη και εγώ προσωπικά με αυτόν τον πατριωτισμό. Με τον πατριωτισμό των Κυπρίων από τις δύο κοινότητες που παλεύουν να επανενώσουν τη χώρα τους. Όλα τα άλλα τα γκούβερεσέ και δυστυχώς είναι και εγκληματικό το λάθος που κάνουν και οι δυνάμεις που επικαλούνται την κοινωνική πρόοδο υιοθετώντας θέσεις ανιστόρητες, επικίνδυνες, εθνικιστικές. Ελπίζω ο εθνικισμός κάθε απόχρωσης να ετηθεί. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά πρέπει να παραμείνουμε σε όλους τους ένας μονοδρόμου. Λέγομαι Λοΐζος, κατάγομαι από την Κύπρο και θα μιλήσω με τη βιωματική μου θέση όπως μίλησαν ο φίλος μου ο Τάκης του Χατζηδημητρίου και ο Μουλάτ. Εμείς ζήσαμε όλο το δράμα της Κύπρου και φορτωθήκαμε στις πλάτες μας όλη τη μιζέρια και τον κατατρεγμό, είτε Ελληνοκύπροι, είτε Τουρκοκύπροι, αφού γίναμε πρόσφυγες στην ίδια μας την πατρίδα. Εμείς βάλαμε μυαλό. Είμαστε έτοιμοι να συνυπάρξουμε, να συμβιώσουμε και να παράγουμε στην πατρίδα μας. Είμαστε έτοιμοι να επιδιώξουμε λύση στη βάση της ζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας προκειμένου να αποτρέψουμε τον εκτουρκισμό, την τουρκοποίηση ή είτε την προσάρτηση των κατηχωμένων εδαφών μας στην Τουρκία. Η ζωνική και κοινωνική ομοσπονδία έχει συμφωνηθεί από τους ηγέτες μας εδώ και 35-40 χρόνια. Δεν μπορούμε σήμερα να γυρίσουμε την πλάτη στους διεθνείς οργανισμούς και να ψάχνουμε άλλες λύσεις. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεπουλάμε την πατρίδα μας με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί που λένε επανατοποθέτηση του Κυπριακού και μεγαλόσκονες διακηρύξεις απλά δεν θέλουν λύση. Αυτή είναι η ομή αλήθεια. Μην κρύβονται πίσω από μισόλογα και παραμύθια. Η βιωματική μου σχέση μου επιτάσσει να αγωνιστώ στην πρώτη γραμμή μαζί με τον Μουράτ, μαζί με τον Χατζηδημητρίου, μαζί με όλους τους συμπατριώτες μου για να πετύχουμε λύση. Και δεν είναι υπόθεση μόνο της αριστεράς, η υπόθεση της Κύπρου. Είναι υπόθεση όλων των Κυπρίων. Είναι παρήγορο που τα δύο μεγάλα κόμματα στην Κύπρο συγκλίνουν, που στηρίζει το Βακέλ, βάζει πλάτη σε ένα δεξιόστροφο πρόεδρο. Γιατί? Για να σωθεί η πατρίδα. Μπράβο σε αυτούς που προτάσσουν το συμφέρον της πατρίδας πάνω στο πρόσκαιρο κόστος, πολιτικό κόστος. Γιατί πρέπει να σας πω ότι έχει κόστος να βάζεις πλάτη στον Αναστασιάδη. Το Ακέλ όμως τον παίρνει και μπράβο. Το ίδιο κόστος παίρνουν και οι συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριοι. Και αυτοί που αρνούνται τη λύση τόσο στον βορρά όσο και στον νότο
είναι η ιδίω όψη του ιδίου νομίσματος. Εφαρμόζονται τις ίδιες μεθόδους, έχουν την ίδια ρητορική, επικαλούνται τους ίδιους φόβους. Το παρήγορο όμως είναι ότι εκεί, τουλάχιστον στη δική μας πλευρά, δεν βγαίνουν έξω να κάνουν διαδηλώσεις όπως πήγαν έξω από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και χλέβαζαν τον Σενέρετσι και τους άλλους δασκάλους. Θέλω να καταθέσω επίσης ακόμα μια μαρτυρία. Πρέπει να ξέρετε ότι είχα δύο αγνοούμενους συγγενείς πρώτου βαθμού. Όπως ήταν και οι Τουρκοκύπροι πρώτου βαθμού συγγενείς σε αυτό το δράμα της Κύπρου. Εμείς οι οποίοι υποστήκαμε τον πόνο, είμαστε οι πρωτοπόροι στον αγώνα αυτό για την επανένωση. Γιατί νιώσαμε τον πόνο στο πετσί μας. Και είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε σε αυτούς που στον Νότο νομίζουν ότι οι Τούρκοι έχουν κέρατα και σε αυτούς που στον Βορρά νομίζουν ότι οι Ελληνοκύπροι στον Νότο έχουν 18 δάχτυλα και 5 χέρια. Εμείς έχουμε υποχρέωση να γυρίσουμε πίσω στα χωριά μας όσοι θέλουν να γυρίσουν και οι Τουρκοκύπροι όσοι θέλουν να γυρίσουν στον Νότο. Για αυτή η συνύπαρξη αυτή συσφίγγει την ενότητα του κράτους, όπως και το κοινό ψηφοδέλτιο, όπως και η συγκυβέρνηση, όπως και η αδερφοποίηση των κομμάτων. Σας ευχαριστώ. Η σημερινή εκδήλωση μου θύμισε, με έφερε πίσω στις αρχές του 2004, που τότε μια εκδήλωση εποχής, νομίζω που έπαιξε σημαντικό ρόλο κυρίως στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, και στην Κύπρο, ήταν χαρακτηριστικό, ήταν για πρώτη φορά που ήρθαν οι Τουρκοκύπροι στην Ελλάδα. Έχουν έρθει πολλοί και φίλοι μας. Είχαν έρθει πολλοί και ο Αρχιτζή, είχαν έρθει συνδικαλιστές Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι και μάλιστα τότε ενδεχομένως να έπαιξαμε και εμείς ρόλο, έγινε και η πρώτη διαδήλωση, κοινή διαδήλωση την Πρωτομαγιά μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Συμφωνώντας απόλυτα με τους ομιλητές, θέλω να πω μία φράση του Νίκου, να την πω ίσως διαφορετικά, ότι πράγματι ό,τι χάνεται με αίμα δεν κερδίζεται στη διπλωματία. Κάπως έτσι το είπες. Πράγματι, γιατί ξεχνάμε ότι και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι και οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες και οι Τούρκοι έχουν δώσει θύματα, έχουν δώσει αίμα και επομένως όλα τα πράγματα πρέπει να δούμε και από αυτή την πλευρά. Νομίζω ότι υποστήκαμε δύο μεγάλες ήττες στα πρόσφατα χρόνια. Η μία ήττα ήταν το δημοψήφισμα τότε που έγινε το 2004. Την τελευταία στιγμή που το ΑΚΕΛ, να με συγχωρήσουν οι συντροφοί μου οι ΑΚΕΛίτες, έχω δεσμούς πολύ βαθύς με αυτούς και με την ηγεσία τους και την παλιά και την τωρινή, αλλά είχαν τεράστιες ευθύνες με τελευταία στροφή που κάνανε τη Μεγάλη Εβδομάδα με το δημοψήφισμα όπου αποφάσισαν να ψηφίσουν κατά στο σχέδιο ανάμει. Θα πούμε Γιώργο μετά γι' αυτό. Ο Γιώργος τα ξέρει βέβαια, αλλά πάντα η κουβέντα είναι ενδιαφέρουσα. Και το δεύτερο λάθος, εξίσου σημαντικό, ήταν η ενδεχόμενη πολιτική σκοπιμότητα που επικράτησε μεταξύ και των δύο πλευρών, δύο αριστερών ηγετών, Χριστόφια και Ταλά τότε, όπου προσδοκούσανε ενδεχομένως, όλα αυτά είναι υποθέσεις, αλλά είναι βάσιμες υποθέσεις, ότι αφήσανε την επίλυση
για να κερδίσουν μετά και οι δύο τις αντίστοιχες εκλογές στην κοινότητά τους. Τώρα, είμαστε σε μια νέα φάση. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, όχι όμως και αισιόδοξος. Είμαι συγκρατημένα, έντονα συγκρατημένα, αισιόδοξος παρά τα αυτά. Νομίζω ότι το πρόβλημα αυτή τη φορά να είναι η Τουρκία. Άκουσα ομιλητές που είπαν, με επηρέασε και ο Μουράτ, προηγουμένως μόλις με είδε και κάναμε μια μικρή κουβέντα, παλιός φίλος, μαζί με τη Σεβιούλου Λουγκάρ, που μου είπε ότι ήταν αισιόδοξος και μου τόνωσε περισσότερο ενδεχομένως το συγκράτημα της αισιοδοξίας μου. Νομίζω όμως ότι πράγματι αυτό που υπόθηκε και από τη ΣΥΑ και από άλλους, ότι το Κυπριακό είναι πια ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και θα δώσει ένα μήνυμα, εάν το καταλάβουμε όλοι, όλες οι πλευρές, συνύπαρξης μέσα σε αυτό το κακό που γίνεται. Ορθόδοξοι, χριστιανοί, ενδιανοί, μουσουλμάνοι, σουνίτες, σουνίτες κτλ. Ένα μοντέλο συνύπαρξης. Και το δεύτερο, θα έλεγα, για να τελειώσω, είναι ένα μοντέλο συνύπαρξης μεταξύ της αριστεράς. Της αριστεράς της Κύπρου. Θέλω να πω ότι και ο Ταλάτ ήταν μέλος του ΑΚΕΛ παλιά, και ο Αγκιτζή είχε δεσμούς, δεν ξέρω περισσότερα όμως, ενδεχομένως να μην θυμάμαι. Πολλοί από αυτούς οι ηγέτες μιλούσαν εξαιρετικά ελληνικά. Συνεντεύξεις που παίρναμε στην εποχή ήταν με ένα πνεύμα συντροφικό, αλλά και ταυτόχρονα είχαμε και την άνεση να μιλήσουμε με μια κοινή γλώσσα. Και νομίζω ότι είναι και ένα μοντέλο αριστερής συνύπαρξης. Εάν δεν μπορούν οι αριστεροί, τότε ποιος μπορεί. Ενδεχομένως να μπορεί ο Αναστασιάδης τώρα και ο Αγκητζή. Ευχαριστώ. Κάποιος που δεν είδα πίσω ή κάποια. Φίλοι, θα μην στήσει. Χάρης Δολέμης και κλείνουμε με τον κύριο Χατζημαρκάκη. Ελάχιστα πράγματα θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη στον Παύλο και στη ΣΥΑ, γιατί μέσα σε ένα ελάχιστο χρόνο, δηλαδή από την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, και με τις γιορτές να έρχονται μετά από αυτή την ημέρα, καταφέραμε να στήσουμε αυτή την εκδήλωση. Ταυτόχρονα, φυσικά, να ευχαριστήσουμε και τους Κύπριους φίλους και συντρόφους που πάλι σε ελάχιστο χρόνο ανταποκρίθηκαν σε αυτή μας την πρόσκληση, παρά το γεγονός ότι έχουν να λύσουν τα προβλήματα τα σοβαρά επί τόπου. Ξέρω τουλάχιστον για τον Μουράτ ότι δεν παρέστη σε μια άλλη υποχρέωση που είχε για να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Θέλω να πω ότι αναφερόμενος στο δίκτυο Transform, θέλω να πω ότι στήριξε αυτή την πρωτοβουλία των δύο εφημερίδων για τον εξής απλό λόγο, ότι ως δίκτυο ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που συνδέονται με κόμματα που εντάσσονται στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, αλλά ταυτόχρονα και ως ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για την συζήτηση ευρωπαϊκών ζητημάτων τα οποία υπερβαίνουν δυσκολίες που προκαλούν οι εθνοτικές, θρησκευτικές και άλλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών και ιδιαίτερα για ζητήματα στα οποία η αριστερά με τις αρχές της, όπως αναφέρθηκαν καθαρά από όλους τους ομιλητές, αλλά ιδιαίτερα από τον Νίκο τον Φίλη και από τον Μουράτ και τις από όλους, εν πάση περιπτώσει, που είναι ο διεθνισμός και
η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων στηρίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της. Σε αυτό το πλαίσιο, σε 10 μέρες στη Βιέννη διοργανώνει το Transform μια συνάντηση πολύ μεγάλη από σημαίνοντες παράγοντες της Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους με στόχο πάλι να συμβάλλει στο ζήτημα της επίλυσης του Παλαιστινιακού ζητήματος, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι δύο πλευρές που μάχονται και αυτές πολλά χρόνια τώρα. Στο ίδιο πλαίσιο ετάσσει τη σημερινή εκδήλωση την οποία στηρίζουμε και άλλες τις οποίες όπως είπε η ΣΥΑ θα κάνουμε στο μέλλον για το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο σύνολό της. Ήθελα να πω ότι πράγματι με εξέπληξε το γεγονός ότι μετά από την πολύ μεγάλη απογοήτευση ο Νίκος Αξιόγγελος είμαι πρώην Ευρωβουλευτής των Πράσινων, συμπρόεδρος των Πράσινων Αλληλεγγύη. Η αλήθεια είναι ότι επειδή παρακολουθώ το Κυπριακό πολλά χρόνια και πολύ στενά, με σαφή άποψη για την επανένωση, όταν υπήρξε απογοήτευση από το δημοψήφισμα, φανταζόμουν ότι θα περάσει πάρα πολλής χρόνος, πάρα πολλά τους και δεκαετίες μέχρι να ξαναρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση. Με αυτή την έννοια με εξέπληξε ότι η κοινωνία των πολιτών μετά το αρχικό σοκ, αλλά στην πορεία και πολιτικά κόμματα, πήραν την πρωτοβουλία για να ξεκινήσουν κάτι που στην Ελλάδα θα φάνταζε απίθανο να γίνει. Συγγνώμη, αλλά σε αυτό πραγματικά πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία στην Κύπρο, όχι όλοι, αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό, είναι πιο θαραλέα από ό,τι στην Ελλάδα. Όπως και η κοινωνία των πολιτών που εξανάγκασε σε αυτή τη νέα διαδικασία και πράγματι νομίζω ότι το παρακολουθώ πολύ στενά, ότι δεν είναι εύκολο να πάει πίσω. Όποιος φαντάζεται και λέει ότι αν αποτύχει η Γενέβη θα μας δοθεί και μια νέα ευκαιρία, θα υπάρχει συνέχεια διαπραγματεύσεων, πιστεύω ότι είναι εντελώς εκτός του όποιου χρόνου. Η Γενέβη ή θα βάλει μπροστά τη λύση ή θα οριστικοποιήσει τη διχοτόμηση. Πολιτικά παιχνίδια λοιπόν, τα οποία παίζονται, ναι μεν θέλουμε, αλλά δεν είναι ακόμα όριμος ο καιρός και πρέπει να φύγουν άμεσα τα στρατεύματα κατοχής και εκείς κλπ. Στην πραγματικότητα, δεν θα βοηθήσουμε καθόλου στη λύση. Και εδώ το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν έχει προετοιμάσει την κοινωνία για ένα συμβασμό στο Κυπριακό. Δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματα της έρευνας. Κανείς δεν έχει καταλάβει ότι γίνονται πολύ κρίσιμες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι άλλη μία συζήτηση στη Γενέβη για το Κυπριακό. Δεν πρόκειται να λυθεί, το λένε εξάλλου πολύ. Άρα, εντάξει, θα είμαστε εδώ γιατί μετά από μια δεκαετία ξαναγίνει άλλη μία συνδιάσκεψη. Εδώ είναι η ευθύνη των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, αλλά κυρίως της κοινωνίας των πολιτών, που δεν ανέπτυξε προβληματική, δεν ακολούθησε και εξελίξε το Κυπριακό, για να μπορέσει να προετοιμάσει την κοινωνία ότι τα πράγματα θα είναι ένας συμβασμός. Δεν υπάρχει απολυτότητα της λύσης. Ναι, πιθανόν θέλαμε τον παράδοσο στην γη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήματος. Μαξιμαλιστικές απόψεις, απολυτότητες, οι οποίες οδηγούν σε μεγάλες καταστροφές. Το είδαμε και στο θέμα της κρίσης, το είδαμε και σε πολλά άλλα πράγματα. Εδώ είναι αρκετοί άνθρωποι, αλλά φοβάμαι ότι είμαστε πάλι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον μέσα από τις φορές που είναι ο καθένας και τις μέρες μέχρι να λήξει η συνδιάσκεψη, αλλά ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία, να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στην ελληνική κοινωνία ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σήμερα. Δηλαδή, η διάθεση, η συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων να μην ανατραπεί από άλλους εξωτερικούς. Είναι καλό ότι το σχέδιο είναι η ιδιοκτησία των δύο κοινοτήτων, αλλά επίσης είναι πολύ καλό ότι για πρώτη φορά είναι πολύ ενεργά μέσα αυτό που λέμε ο διεθνής παράγοντας, αλλά με τρόπο που σέβεται τους δύο ηγέτες. Και αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, αλλά
εδώ είναι και η επόμενη μέρα σημαντική και στην Ελλάδα. Δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι λίγο ότι ένας δεξιός πρόεδρος έχει το θάρρος και αναβαίνει τη διαδικασία. Και σε αυτή τη διαδικασία υποστηρίζεται από ένα κόμμα το ΑΚΕΛ που είναι αριστερό. Και αντίστοιχα αυτό που συνέβη στους Τουρκοκύπριους είναι πολύ σημαντικό, γιατί η κινητοποίηση δεκαετία του 2000 δεν ξεκίνησε από ένα μόνο κόμμα, ξεκίνησε από ένα πολύ ευρύ φάσμα και κυρίως από την κοινωνία των πολιτών. Ευτυχώς τώρα αυτές οι δύο κοινότητες έχουν πιο πολύ δεσμευτεί για λύση σε σχέση πράγματι με το 4 που στο κομμάτι του ελληνοκυπριακού πιστεύω δεν υπήρχε διάθεση να λυθεί. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να βοηθήσουμε, όχι να καπελώσουμε, όχι να καθοδηγήσουμε, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξει σοβαρή λύση. Και για μένα θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί ο συμβολισμός θα είναι τεράστιος και για την Κύπρο και για την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Μην το υποτιμάμε. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε εντάξει, θα υπάρχει άλλη μια ευκαιρία, είναι open-end, ας πούμε, διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ή θα πετύχει ή θα αποτύχει, θα δώσει ένα πολύ αρνητικό μήνυμα παγκοσμίως. Και πράγματι, αν πετύχει, θα είναι ιστορικό γεγονός ότι μετά από ένα πόλεμο, μετά από δεδομένα ενός πολέμου, επρίσκεται ένα συμβασμό τέτοιου είδους από δύο κοινότητες που είναι διαφορετικές. Γιατί είναι διαφορετικές, έτσι. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους Κύπριους για την προσπάθεια. Δυστυχώς, σε τρία λεπτά πρέπει να κλείσουμε. Μπορώ να πω ότι είμαι, να πω τη λέξη, συγκινημένος από τις προσεγγίσεις, από όσα άκουσα. Ερχόμουν μια λέγνια. Η θυσία με κάποια στιγμή σε μου λέει, μα ξέρεις, είναι τον απόψε των ειδικών μας. Λοιπόν, έχω πράγματι δει ότι υπάρχει το πνεύμα στην Ελλάδα που μπορεί να προωθηθεί και να στηρίξει τον απέλπιδα αγώνα διάσωσης της Κύπρου μέσα από τη μεγαλύτερη τραγωδία και τον κίνδυνο αφανισμού που αντιμετωπίσει. Δύο λόγια πάνω στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκυπρίους. Περάσαμε πολλά. Εμείς με τον εθνικό μας προσανατολισμό που ούτε τον καταδικάζω τον απορρίπτω. Είμαι της γενιάς της Ένωσης. Είμαι από εκείνους που συμμετείχα στα συλλαλητήρια τότε των φοιτητών. Ήμουν και γραμματέας της ΔΕΣΠΑ εκείνη την εποχή. Ήξερα και την ασφάλεια, πέρασε και από τα κοιλιά της ασφάλειας. Λοιπόν, όμως ήρθε η ώρα μέσα, εκείνο που συνέβη δεν πήραμε τα μηνύματα. Δεν πήραμε τα μηνύματα ότι τέλειωσε ο αγώνας για την Ένωση. Έπρεπε να καταλάβουμε ότι η Κυπριακή Ανεξαρτησία έπρεπε να στηριχτεί, έπρεπε να κάνουμε κράτος, έπρεπε να κάνουμε κράτος δικαίου. Ακολούθησε δυστυχώς η πορεία εις το οποίο θα επικρατήσει. Χρειάστηκε να έρθει η ώρα να απογοητευτούμε από τις μητέρες πατρίδες, και οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι, για να ανακαλύψουμε την Κύπρο. Και ανακαλύψοντας την Κύπρο, ανακαλύψουμε μετά στην Κύπρο, και οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι. Μετέχω στην Τεχνική Επιτροπή των Συνομιλιών για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Είμαι κάθε μέρα στα κατεχόμενα. Συνεργάζομαι όχι με πολιτικά ομοειδιάτες, αλλά με ανθρώπους εκπροσώπους του καθεστώτος και μερικούς άκρους συντηρητικούς. Όταν το λέω σε Τουρκοκύπριους, μου λένε, μα συνεργάζεσαι με τον τάδε, ναι, συνεργάζομαι με τον τάδε. Έχουν κυπριακή συνείδηση οι Τουρκοκύπριοι. Είναι Τουρκοκύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι είναι Κύπριοι πατριώτες. Αυτό το πράγμα κάποτε πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το καταλάβουμε. Ότι αν θα επιβιώσουμε την Ελληνοκύπρη, θα επιβιώσουμε σε συνεργασία με τον άλλο, με τον Τουρκοκύπριο. Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο είμαστε δεμένοι σε αυτή τη μάχη του αγώνα επιβίωση. Είμαστε και καλός κόσμος. Δεν είμαστε Παλαιστίνοι και Ισραηλίτες, το ένα το άλλο, κυκλοφορείς. Είπα, τα ανάφερα έτσι περιγραφικά και πολιτικά. Όταν ήρθε ένα άνθρωπος κοντά μου και μου είπε ότι πήγα εις το βουνό. Το βουνό είναι ένα χωριό κατεχόμενο που είναι οι Τουρκοκύπριοι της Τόχνης, που σφάξαμε όλους τους αρσενικούς από 15 χρόνια και πάνω και βιάσαμε και τις γυναίκες.
Λοιπόν, και έκατσαν εκεί οι Ελληνοκύπροι με τους Τουρκοκύπριους και μιλούσαν ο καθένας για τον πόνο τους. Εγώ κατάλαβα ότι πια είμαστε σε άλλον κόσμο. Είμαστε στον κόσμο της δυνατότητας της επικοινωνίας των ανθρώπων και κάνω από τις δυσκολότερες των συνθήκων. Έτσι, μπορώ να πω ότι νέα κουλτούρα, νέα δυναμική, αυτή θα πρέπει να... και ότι να πάψουμε να κλαίμε και να λέμε η επώδυνη λύση, η κακή λύση, η επιβεβλημένη λύση. Όχι, η νέα ευκαιρία και το νέο όραμα και η νέα αρχή στην ιστορία μας. Αυτό πρέπει να το δώσουν οι ηγέτες για να εμπνεύσουμε ένα ενθουσιασμό ότι πάθαμε ό,τι πάθαμε, μάθαμε, κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Ευρώπη και Κύπρος. Πράγματι, την ώρα που σφάζονται, την ώρα που συγκρούονται, συγγνώμη, δεν θα είναι, παίρνουν από τηλεγραφικά τα πράγματα, αλλά επειδή τα ζω βιωματικά, όπως είπε και ο Λουίσος προηγουμένως, είμαι σε επαφή, είπα καθημερινή και με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Λοιπόν, Ελληνοκύπριοι φτιάχνουμε τζαμιά και Τουρκοκύπριοι φτιάχνουν εκκλησίες. Πληρώνουμε Ελληνοκύπριοι για τζαμιά, πληρώνουμε Τουρκοκύπριοι για εκκλησίες. Και πράγματι, αυτό είναι ένα μήνυμα προς τη παρασόμενη Ευρώπη μέσα στη σύγκρουση πολιτισμών, θρησκειών, καταστάσεων. Και τους το λέμε εκεί μπροστά όταν έρχονται τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραλαβή του κάθε έργου, κάνουμε μία τελετή. Και τους λέμε είναι εδώ Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Και είμαστε ένα παράδειγμα. Μπορεί να γίνει παράδειγμα η Κύπρος. Μπορεί να γίνει γέφυρα. Και να σας πω, αυτός ήταν και ο ρόλος της Κύπρου διαχρονικά, διαμέσου της ιστορίας. Είπατε για την Αμόχριστο. Τι ήταν η Αμόχριστο? Η γέφυρα επικοινωνίας με τη Μέση Ανατολή στην πιο τραγική περίοδο της Μέσης Ανατολής, όταν έβαλε εμπάρκο και ο Πάπας με τις σταυροφορίες και τα λεπτά, υπήρχε η επικοινωνία Ευρώπης με Μέση Ανατολή διαμέσου Κύπρου. Κάτι ανάλογο είναι και σήμερα. Εάν θα γίνει ειρήνη στην Συρία, από πού θα αναπτυχθεί, μέσω Κύπρου? Αν θα υπάρξει επικοινωνία με την Αίγυπτο, πώς θα γίνει, διαμέσου Κύπρου? Αν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους, διαμέσου Κύπρου, πράγματι η Κύπρος έχει να διαδραματίσει ένα μέγα ρόλο, ένα μέγα προορισμό που θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και είδα σε αυτό που αναφέρεται πόσο κερδισμένη θα βγει και η Ελλάδα από αυτό. Και εάν θα βγει και ένας άλλος ωφελημένος, είναι η Τουρκία. Διότι από τη στιγμή που λέγεται το Κυπριακό, αποκτά πρόσβαση η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα δεν την αφήνουμε και δεν μας αφήνει. Δεν την αφήνουμε να περάσει διότι είναι κατοχική δύναμη και δεν μας αφήνει να εκμεταλλευτούμε τις πηγές ενέργειας. Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο μέσα σε λύση. Δηλαδή είναι πράγματα που συνδέονται με όλα τα αμοιβαία συμφέροντα. Η συνεργασία Δύση-ΑΚΕΛ είναι τα δύο μεγάλα κόμματα που είναι και τα δύο όριμα κόμματα, για να εξηγούμαστε. Έχουν και τα δύο γερές βάσεις μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργάζονται. Είναι οργανωμένα κόμματα. Και στην εκδήλωση αύριο συμμετέχουν το εμπορικό και μηχανικό επιμελητήριο, ο κύριος Πυλίδης. Ήρθε στη δημοσιογραφική μας διάσκεψη και συμμετέχει και ο Τόρος του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητήριου. Τα οικονομικά συμφέροντα ήταν οι εργάτες, ήταν οι επιχειρηματίες, ήταν το ΑΚΕΛ, ήταν το Δύση. Ήμασταν όλοι εμείς εκεί για να πούμε ότι θα μαζευτούμε για να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει δηλαδή μια πλατύτερη κατανόηση. Τα ενδιάμεσα κόμματα έχουν ξεστρατήσει, έχουν μείνει πίσω ή δεν καταλαβαίνουν πλέον τι γίνεται ή προσπαθούν να δικαιώσουν τον Παπαδόπουλο οτιδήποτε. Είναι παρελθόν. Μου έκαμε εντύπωση, είναι εχθές κουβέντιαζα και με κάποιον του Υπουργείου Εξωτερικού που θα είναι και πρέσβης μας, αλλά έπρεπε στην επιρροή αυτό για να μου πει ότι ξέρεις περίπου ότι εσείς είσαστε εκτός κλίματος. Όχι, τι λέω, εμείς είμαστε μέσα στην κοινωνία. Εσείς είστε εκτός κλίματος. Πράγματι είναι έτσι, αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα είναι τα δύο όριμα κόμματα τα οποία ξέρουν ότι χωρίς λύση του Κυπριακού δεν υπάρχει η Κύπρος και δεν υπάρχει και νόημα πολιτικό και δεν υπάρχει και νόημα για τα κόμματα τους και για το Δύση και για το ΑΚΕΛ. Έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η προοπτική και η δυνατότητα. Ο χρόνος.
είναι απελπιστικά αντιβαλλοντικό σε αγαπητοί. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Έχω μάθει μία κουβέντα ως αυτοδίδακτος μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα από το φίλο μου τον Γιώργο Παπαγεωργίου, τον καθηγητή εδώ του συνταγματικού δικαίου που χάσαμε, του Παπαδημητρίου, ότι μου έλεγε «Τάκη, και ο χρόνος δημιουργεί δίκαιο». Έτσι, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ότι απώλεια χρόνου σημαίνει απώλεια καταστάσεων. Και έχω και ένα φίλο από του Μόρφου. Άλλες ήταν οι συνθήκες επιστροφής του Μόρφου το 2004, άλλες ήταν οι συνθήκες επιστροφής του Μόρφου αύριο, που νομίζω ότι είναι αποφασισμένοι να το επιστρέψουν, αλλά με άλλους όρους. Το 2004 επιστρεφόταν από τον Λάρνακα της Λαμπίδρου στη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή όλα τα μαρονίκα χωριά θα μπουν μέσα σε, κάτω από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τότε επιστρέφονταν, αλλάσσουν τα δεδομένα, διαφοροποιούνται τα δεδομένα. Έτσι ο χρόνος είναι καθοριστικός και εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ας πούμε θέλουν οι γενεύοι πράγματι να να έχουν τη δύναμη οι ηγέτες να αφήσουν πίσω τακτικισμού, γιατί υπάρχουν και ορισμένα θέματα που και οι ίδιοι ακόμα αυτή τη στιγμή κάνουν τακτικισμό. Ξέρουμε ότι θα δώσουμε το ροκτέιζο την εναλλαγή στην Προεδρία. Και ξέρουν οι Τουρκοκύπριοι ότι θα δώσουν το ημόρφο. Ας τα δώσουν επιτέλους και να προχωρήσουμε παρακάτω. Για να αφήσουμε τον τακτικισμό και να πιάσουμε την ουσία. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι. Αλλά να σας πω από την άλλη μεριά, ξέρω. Και τον Αναστασίδη και τον Ακίτζη και οι δύο θέλουν λύση. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα επιρρισκήσει του τακτικισμού. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά τα λίγα λόγια από τον τραβευμένο Ευρωπαίο Πολίτη 2015 της Συμβουλής Ευρώπης και την τελευταία κουβέντα σε αυτή την εκδήλωση, ο Μουγκάτχαν. Yes. I know that everybody is tired. Only three points. I would like to underline that we are against the guarantorship, but we should discuss these issues correctly. Ναι, ξέρω ότι όλοι είσαστε κουρασμένοι. Μόνο τρία σημεία θέλω να αναπτύξω. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαστε κατά του καθεστώτος εκδοσίας, αλλά θέλω να προδούμε το θέμα σωστά. Guarantorship issues is part of Republic of Cyprus constitutional issues. So, 2003, when the European Union accepted Cyprus to the EU, they accept the guarantorship as well. So, unfortunately, now we cannot say that it's a conflict of the European principle or the European Union and the guarantorship issues. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Εκδοσία είναι εγγεγραμμένη στο Σύνταγμα Δημοκρατίας της Κύπρου και με αυτό η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα και δεδομένα. But at the same time, security and guarantorship is not the same level. We cannot discuss it as a link. The security is the inner issues, guarantorship is mainly needed of the 60s NATO issues. So it's not having any kind of relation with the security and the guarantorship. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των ζητημάτων της ασφάλειας και της εκδοσίας, γιατί το θέμα της ασφάλειας είναι εσωτερικό, ενώ η εκδοσία προκύπτει από τη δεκαετία του 60, από τον ΝΑΤΟ κτλ. So we should find the way for the future, how we develop the common struggle, the common security system on our common homeland. Οπότε στο μέλλον θα πρέπει να δούμε έναν τρόπο ανάπτυξης ενός κοινού συστήματος ασφαλείας στην κοινή μας πατρίδα. The second issue is about the time issues. Unfortunately, the time limit is pressuring us. Because in March or April, most probably the Greek Cypriots starting to another process about the natural gas issues, and most probably the Turkey sent another warship to the southern part of the sea.
So it's created another the armed conflict possibility in our island. Επίσης, το θέμα του χρόνου είναι άλλο ένα δεύτερο ζήτημα και δυστυχώς ο χρόνος πιέζει, διότι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, η Έλληνο-Κυπριακή πλευρά θα θέσει σε εφαρμογή, θα θέσει σε διαδικασία το ζήτημα του φυσικού αερίου και αυτό ενδεχομένως θα οδηγήσει στο να αποσταλεί ένα πολεμικό πλοίο και θα οδηγήσει σε περισσότερη ένταση και θα φέρει κοντύτερα την πιθανότητα μιας ένοπλης σύγκρουσης. And most probably, March and April, Turkey will go to the referenda about the presidency issues. And most probably, AKP cooperate with the ultra-right wing MHP. So it means that the Greek politicians more, the Turkish politicians more nationalistic approach about the Cyprus issues. So again, it's not easy to back to the negotiation table after the March-April. Επίσης, τον Μάρτιο-Απρίλιο θα υπάρξει και το δημοψήφισμα για το θέμα του Προέδρου στην Τουρκία, όπου εκεί ενδεχομένως θα υπάρξει κάποια συνεργασία μεταξύ ΑΚΕΠΕ και του ακροδεξιού κόμματος, για αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγή περισσότερης περισσότερο εθνικισμού στην Τουρκία. Κάτι το οποίο θα σημάνει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. So the date is not helping us. So we should do something urgently now, or we should wait after the autumn or the end of the year. Οπότε ο χρόνος δεν μας βοηθά, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι επιγόντως τώρα, είτε να περιμένουμε στο τέλος του χρόνου. So the Yannis article's title is important. Either now or never. Οπότε, Γιάννη, ο τίτλος του άρθρου είναι πάρα πολύ σημαντικός, είτε τώρα είτε ποτέ. This is the bad news or the bad pessimist way. But the good thing is, as the Dagis mentioned it, last the 1 year we have a very good relation with the Greek Cypriot organizations, political parties to organize a common action. Αυτά ήταν τα αρνητικά πράγματα. Τώρα όμως έχουμε και κάποια θετικά το τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, υπήρχαν πολύ καλές συνεργασίες και πολύ καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των οργανώσεων για κοινή δράση. Common May Day in the buffer zone, huge participation. Common the 1st of September action. The beginning of December, again the bicommunal action in the buffer zone. Είχαμε κοινές εκδηλώσεις, κοινές δράσεις την Πρωτομαγιά, την 1η Σεπτέμβρη, θα υπάρχουν κι άλλες. So we are better than the 2004 situation. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση που είναι πολύ καλύτερη από αυτή του 2004. Tomorrow, again, there's a huge mobilization. Hope we get a good participation. Αύριο θα υπάρξει μια τεράστια κινητοποίηση και ελπίζουμε ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή. So, on base of the grassroots level, we are working well. Σε επίπεδο, λοιπόν, λαού, δουλεύουμε καλά. International solidarity is important on this point. Και εκείνο που είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι η διεθνής αλληλεγγύη. So I would like to finalize it with some hopes. We can win our future. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω με ελπίδα. Μπορούμε να κερδίσουμε το μέλλον μας. If we struggle for it. Μόνο αν παλέψουμε γι' αυτό. We have strength. Πρέπει να έχουμε αρκετή δύναμη και έχουμε αρκετή δύναμη. So let's do it. Let's unite our countries. Ας το κάνουμε λοιπόν. Τελειώσαμε. Ελπίζω να ήταν όλος ενδιαφέρον. Εμάς εδώ πάνε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ.